Για δεύτερη φορά μέσα σε 4 μήνες βρέθηκε στα δίχτυα της Ελλάς η 23χρονη που εξαπατούσε πολίτες μέσω διαδικτύου. Η νεαρή παλιαγνώριμη των αστυνομικών αρχών του Ρεθύμνου συνελήφθη χθες μετά από καταγγελία 22χρονης από την Αττική, η οποία ανυποψίαστη ανταποκρίθηκε στην αγγελία που υπήρχε στο διαδίκτυο και αφορούσε την πώληση γνωστής μάρκας κινητού τηλεφώνου. Η 22χρονη κατέθεσε στον τραπεζικό λογαριασμό της 150 ευρώ για να αγοράσει το κινητό τηλέφωνο, το οποίο όμως ουδέποτε παρέλαβε. Μετά τη σχετική καταγγελία της στις αστυνομικές αρχές της Αττικής, υπήρξε άμεση κινητοποίηση και σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου κατάφεραν γρήγορα να την εντοπίσουν και να την οδηγήσουν εκ νέου στα κρατητήρια. Η γνωστή γυναίκα είχε καταφέρει από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούλιο που συνελήφθη για πρώτη φορά να εξαπατήσει συνολικά 26 πολίτες. Η τότε σύλληψή της όμως φαίνεται πως δεν της άλλαξε μυαλά και συνέχισε απτόητη το έργο της μέχρι χθες που βρέθηκε εκ νέου στα χέρια των αρχών και θα οδηγηθεί αντιμέτωπη με την κατηγορία της απάτης εκ νέου στη δικαιοσύνη.